Σοβαρούς βανδαλισμούς υπέστη το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη διάρκεια πάρτι που διοργάνωσαν άτομα εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Την εκτίμηση ότι στο εξής αρχίζουν τα δύσκολα για την κυβέρνηση έκανε ο πρόεδρος της ΕΣΕ Βασίλης Κορκίδης, λέγοντας ότι με τη Συμφωνία των Βρυξελών η Ελλάδα μπορεί λοιπόν να πήρε το φιλί της ζωής στο παραπέντε και να πέφτει για τον ξαφνικό θάνατο, αλλά μόνο προσωρινά. Θετικές κρίνει τις κινήσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη στις διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος εξέφρασε και τη διαφωνία του με τη δήλωση που έκανε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Γλέζος. Ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν λειτουργεί στο σύνολο των πρατηρίων το σύστημα ελέγχου ισρώων νεκρών επιρρύπτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.